συμφωνία για το νέο νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να υπάρξει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που ουσιαστικά αποκάλυψε η Δανέζα Επίτροπος Ψηφιακής Χρήσης Μαργκρέτε Βεστάγκερ με δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της αναφορικά με την τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα εξεταστεί ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε και τα εξής: «Ελπίζουμε να έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο για το νόμο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που θα σημαίνει ότι αν εργαστούμε σκληρά πάνω σε αυτό, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του έτους». Η ίδια πάντως έσπευσε να επισημάνει ότι ακόμα και με συμφωνία φέτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένα αν όχι δύο χρόνια για να τεθεί σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση για τη ρύθμιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τον Απρίλιο του 2021, την πρώτη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη διασφάλιση των θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων και της ασφάλειας των χρηστών, υποχρεώνοντας τα συστήματα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου να πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με την αξιοπιστία τους, όπως έχει ανακοινωθεί. Αναμένεται να εισαχθούν πρόσθετες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων, όπως η ανθρώπινη εποπτεία ή σαφείς υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης.